Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξαναδούμε το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως ο Γιώργος Καραϊβάς η εκπομπή και τον blog.gr, καθώς είναι της ιδιοκτησίας του Γιώργου. Ε, το σίδερο που βλέπουμε εδώ, που είναι ακριβώς... Το σίδερο. Δεν πήραμε ένα σίδερο που μοιάζει με το σίδερο ε, που είχαν στο σπίτι. Είναι η βάση του σίδερου λοιπόν, με το καλώδιο που εκεί βρέθηκαν τα αποτυπώματα του 19χρονου. Και εδώ τα στοιχεία που έχει να μα δώσει ο Γιώργο αυτή τη στιγμή είναι δύο. Δεν υπάρχουν ακ ακόμη αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, γιατί πολλά διαβάσαμε και ακούσαμε. Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει. Τα τρία κινητά τη Ελένη που για πρώτη φορά έφερε στο φω τη δημοσιότητα και τα δύο των δραστών. Στα... Ακούσαμε τον κύριο Κούγια να λέει ότι θα πρέπει να ελέγξει η κινητή τηλεφωνία αν υπάρχουν και άλλα τηλέφωνα από του ε, δράστε και αν υπήρξε συνομιλία με άλλα πρόσωπα. Έτσι ακριβώ είναι και αυτό είναι ο λόγο που γίνονται οι άριστο των επικοινωνιών. Λέγαμε όμω για τη σημαντικότητα του ντοκουμέντου, τη φωτογραφία αυτή, ε, η οποία μέχρι στιγμή είναι το, το βασικό. Το βασικότερο από τα πιστήρια, τα οποία έχουν εξεταστεί και πάνω σε αυτό αν θέλετε, μέχρι τότε και μέχρι ενδεχομένως να προκύψει κάτι άλλο, ε, στηρίζεται ε, μια εικονική αυτοψία, η οποία έχει γίνει σε, και σε εισαγωγικά αν θα μπορούσαμε να το πούμε, αναπαράσταση των στιγμών βίας, του εφιάλτη και θρίλερ που έζησε η Ελένη τη στιγμή που ξεκίνησε να κακοποιείται. Ε, δεν ξέραμε ευθύ εξ αρχή. Μιλούσαμε για ένα σίδερο. Ε, μιλούσαμε για μπόιλερ, μιλούσαμε για σίδερο. Πώς ήταν αυτή η βάση. Δεν είχαμε ακριβώς, δηλαδή, ε, να σου πω την ε, μαύρη μου αλήθεια, εγώ είχα την αισθησία ότι ήταν από αυτά τα... Ε, πρεσοσίδερα. Πρεσοσίδερα που έχουν και καλώδια και ούτω καθεξής. Εδώ φαίνεται και εξηγείται, και εξηγείται, εδώ φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε ένα σίδερο το οποίο είναι ναι, με, σε ηλεκτρικό, αλλά σε μια βάση με επαναφορτιζόμενο, αν κρίνω σωστά από την uh, εικόνα και αν την ερμηνεύω σωστά, που σημαίνει ότι έχουμε και μια προσαρμογή μέσα σε αυτό, δηλαδή ότι έχουμε κάτι το οποίο το κρατάει. Είναι βαριά να... πάντως βάση σε κάθε περίπτωση, να ξέρεις, ναι, ναι, δεν είναι κάτι ναι, πολύ ελαφρύ. Για να μπορέσει λοιπόν, δικαιω... <ΛΛΛ> δηλαδή, αν ήταν μια σιδερόστρα που είχε ένα απλό σίδερο, το σήκωνε, δεν χρειάζονταν δηλαδή να ακουμπήσεις και εκεί αν θέλεις είναι η σημασία και η αξία του συγκεκριμένη, της συγκεκριμένης φωτογραφίας, του ντοκουμέντου και αυτό καθ' αυτό το οποίο περιέχει, απεικονίζει, απαθανατίζει. Ε, εδώ λοιπόν φα, φαίνεται για ποιο λόγο χρειάστηκε να τοποθετηθεί το χέρι στη βάση, ήταν για να τη συγκρατήσει ώστε να ασκηθεί η δύναμη που θα χρειαζόταν για την απόσπαση... Με το αριστερό χέρι για να αποσπάσει το σίδερο με το δεξί. Με το δεξί, ακριβώς. Και θυμίζουμε και με βάση όλα όσα μας έχει αποκαλύψει εδώ η Γιώτα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσα από τις καταθέσεις, ότι έχει δύο χτυπήματα στο πρόσωπο. Έχει ένα στο αυτή και ένα στο το αριστερό, 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 αυτή, αριστερό αυτή. Όπως και, και η ένα... Βάση, δηλαδή, εξηγεί το δεξί χέρι που χτυπάει το αριστερό αυτή. Ίσως, όχι ίσως, να εξηγεί περισσότερο αυτό που έχει στο το μέτωπο. Στο μέτωπο. Στη, δεξιά, στη δεξιά πλευρά του, δηλαδή τώρα σε αυτό δεν είμαστε απόλυτοι. Όχι. Εξαρτάται για όλα αυτά τα χτυπήματα. Δεν εξαρτάται ναι. αν το μπόιλερ ήταν ακουμπισμένο κάπου ή αν το κράταγε στο χέρι όπω το κρατάμε εμεί οι νοικοκυρέ για να το μεταφέρουμε, όχι, 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 όχι. για να σιδερώσουμε όχι, να κρατάει ή να χτυπήσει. Είναι σίγουρο ότι ήταν ακουμπισμένο κάπου. Αποσπάται, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, 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 ναι Δεν έχει ναι, το σίδερο. Αποσπάται. Όχι, δεν έχει καλώδια, δεν έχει τίποτα. Είναι στη βάση και το. Είναι στη βάση το νερό. Αυτό είναι αποσπόμενο. Είναι αποσπόμενο και μετατρέπεται. Σε ανεξάρτητο εξάρτημα, Μάρτα. δηλαδή χωρί να υπάρχει κάτι το οποίο να το συνδέει με την βάση στην προκειμένη περίπτωση. Θυμίζουμε ότι έχουμε δύο. Θυμίζω και εγώ ότι είχε χρησιμοποιηθεί και ένα μαχαίρι που, ε, ναι. που δεν ήταν κοφίνο, ναι. που δεν ήταν κάτι και βοήθησε και αυτό για, για να την ναι. χτυπήσουν για να τι προκαλέσουν να Θυμίζουμε επίση ότι ε, με όσα έχει αποκαλύψει από μαρτυρίε, απολογίε κ.ο.κ. η Γιώτα ότι έχουμε δύο δυνατά χτυπήματα στο πρόσωπο. Το ένα είναι στο αυτί, όπω πολύ σωστά είπε, και το δεύτερο είναι στο μέτωπο. Δεν ξέρουμε από ποιο χτύπημα είναι το κάθε τραύμα, έχει προκληθεί το κάθε τραύμα. Δηλαδή, είναι στο μέτωπο από το σίδερο ή είναι στο αυτί. Πιο ε, ε, πιθανό για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τώρα μέχρι στιγμή στην αυτοψία... Το χτύπημα και... στο μέτωπο είναι και αυτό από την αριστερή πλευρά. Όχι, είναι στη δεξιά. Δεν και... είχαν πει όμω στην κατάθεσή τους ότι πρώτα τη έριξε γροθιά, βουνιά. Ναι, ναι. Άρα ναι. Και μετά το με το σίδερο. σίδερο. Με αυτό το και... πιο πιθανό είναι το χτύπημα που έχει στο μέτωπο να είναι από το σίδερο. Αυτή δηλαδή που κάνα την αυτοψία και τη μεθερμηνία εμένα και στο αυτή, της πάνω, σκηνής, το... Εμένα και στο αυτή μου κάνει το σίδερο. Τη... Γιατί στο αυτή. Αυتي... Αυتي... η μπροστά αυتي... η... του σίδερου είναι τόσο μυρή που από μπορεί να όργανο. κάνει... Ε, Τέλο πάντων. Ε, θυμίζω ότι Μην κάποια κάνουμε στιγμή. Κάνουμε του ιατροδικαστέ, απλώ. Σωστό, σωστό, σωστό. Όπω σκέφτομαι. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή, μιλώντα πριν από καιρό, ο κύριο Κούγια. Ο κύριος Κούγιας είχε πει ε, μιλώντας εδώ και αφού είχαν φανεί φωτογραφίες πια με το χτύπημα στο μέτωπο είπε δώστε ιδιαίτερη αξία, βαρύτητα και σημασία στο χτύπημα αυτό το οποίο υπάρχει στο μέτωπο θεωρώντας νομίζω ή αφήνοντας να εννοηθεί την δική του αίσθηση ο κύριος Κούγιας ότι το χτύπημα στο δευτερεύουσα σημασία έχει, σημασία έχει ότι έχει δύο χτυπήματα και το ένα από αυτά έχει προκληθεί στο σίδερο είτε στο αυτή είτε στο, ε, στο μέτωπο. Ε, το ζήτημα, επαναλαμβάνουμε, είναι όπως πολλές φορές το έχουμε πει, από τη στιγμή που η Ελένη μεταφέρθηκε ζωντανή στο φορτηγάκι, από τα δύο συγκεκριμένα αυτά παιδιά, οδηγήθηκε στην παραλία σε αυτή την απόκρημνη περιοχή, την έσπρωξαν, την ξαναέσπρωξαν και πέθανε από πνιγμό. Η ευθύνη είναι ξεκάθαρο ότι βαραίνει μου, ε, εξίσου ε, και τους δύο. Στο μυαλό τους και θέλω να το πω, είναι πολύ διεστραμμένα τα μυαλά γιατί το σίδερο με το βάρος του και αυτό που έχει από κάτω, το σίδερο για να σιδερώνεις, μπορεί να προκαλέσει έντονα χτυπήματα. Είτε το κάνεις ε, όχι με τη μύτη, με το πίσω μέρος, το χτύπημα Σίγουρα. Ε, ε, μπορεί να είναι και ακαριέο μερικέ φορέ γιατί έχει βάρο η πλάκα του σίδερου. Δεν είναι απλό και σκέψου ότι πώ δεν τις πήραν. Να τη χτυπήσουν και με λέποντας, τη βάση και με τα Βλέποντα Βλέποντας και ανακαλώντας, αν θέλει τη μνήμη, το τραύμα στο μέτωπο, ε, μου δημιουργείται η αίσθηση ότι πραγματικά ήταν ένα χτύπημα το οποίο έγινε κατά αυτόν τον τρόπο, με την πλάγια... Ε, ναι. Το πλάγιο μέρο του ΣΥΤΑ. Για να πάει όλη η εχμερότητα κατά πάνω της. Ναι. Με σκοπό Χτυπή να όχι... τη χτυπήσουν βαριά. Τέλο ναι, ναι, ναι. πάντων, έγινε με σκοπό να τη χτυπήσουν βαριά. Γιατί αν δεν ήθελα το να, συζητάμε. να την φοβήσουν δεν θα το... έπαιρναν κάτι το... άλλο. Έτσι, δεν το, το συζητάμε. Ε, σε